Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κέντρο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατολή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σερδένη. Είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει στο τρίτο γυμνάσιο. Οι τεχνικές υπηρεσίες με έγγραφά τους να προειδοποιούν να μπουν, να μην μπαίνουν στα ξύλινα πατώματα και στις τάξεις που τα έχουν αυτά τα πατώματα. Πάνω από 24 παιδιά και να αναγκάζονται τώρα οι καθηγητές, παίρνοντας τις σχετικές διαταγές, να βάζουν παιδιά πάνω από αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Νατσούλη. Οι τάξεις της πρώτης γυμνασίου από 17, 18 και 17 παιδιά, ναι, έγιναν δύο τμήματα με 26. Μάλιστα. Αυτό σύμφωνα με το έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών είναι παράνομο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν τόσα παιδιά και λόγω COVID αλλά και λόγω στατικότητας του κτηρίου και πυροπροστασίας. Δεν μπορούμε εμείς σαν σύλλογος και σαν γονείς της πρώτης γυμνασίου να παρακάψουμε αυτό το έγγραφο. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ξαναγυρίσουμε στο παλιό καθεστώς που ήταν μέχρι χθες. Χθες λοιπόν πήρατε, συγκεντρωθήκατε και πήρατε κάποιες αποφάσεις. Σήμερα υλοποιήθηκαν αυτές οι αποφάσεις. 8-10 παιδιά ήταν αυτά που μπήκαν τελικά στην τάξη για το μάθημα. Τα υπόλοιπα 170 παιδιά ήταν έξω στον αύριο χώρο, εκ των οποίων βεβαίως ήρθαν και οι γονείς τους και τα πήραν και τα παιδιά ή έφυγαν μόνα τους. Πόσο θα συνεχιστεί όλο αυτό? Τι απόφαση έχετε πάρει ακριβώς, κύριε Κέντρο? Έχουμε πάρει μια απόφαση για αποχή σήμερα και αύριο. Μάλιστα. Και αν δεν λυθεί το θέμα, αύριο το απόγευμα θα γίνει μια ξανά γενική συνέλευση. Αύριο το απόγευμα. Να δούμε, ναι, ακριβώς τι αποφάσεις θα πάρουμε. Για Δευτέρα μετά. Ναι, ναι. Δηλαδή αύριο το απόγευμα θα συγκεντρωθείτε και θα δείτε τι θα κάνετε Δευτέρα. Με την κυρία Βασιλιάδου πάμε τώρα στην δευτεροβάθμια. Έχετε συνομιλήσει, κύριε Κέντρο? Κάναμε μια συνάντηση σαν Σύλλογος Γονών και Κεδεμόνων με την κυρία Βασιλιάδου, ναι, η οποία μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να επαναφέρει τα τμήματα σε τρία γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν την δίνει αναπλήρωτες. Και αν οι τεχνικές υπηρεσίες επαληθευτούν με αυτά που γράφουν, ποιος θα πάρει την ευθύνη? Δεν μας έχει απαντήσει γιατί το έχουμε καταθέσει γραπτός αυτό το ερώτημα. Ναι. Κανένας δεν θα έχει ευθύνη μετά? Όχι, οι εντολές είναι προφορικές. Μάλιστα. Οι εντολές είναι προφορικές. Είναι γραπτή. Κανένας δεν μπορεί να σας το υπογράψει. Εσείς λοιπόν, κύριε Κέντρο, για να το καταλάβουμε ακριβώς, εάν δεν λυθεί το θέμα, δεν πρόκειται να στείλετε τα παιδιά στο σχολείο? Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πάρει αυτή την απόφαση. Εννοώ, όταν λέω εσείς, εννοώ όλοι οι γονείς μέσα από τη συνέλευσή σας, ας πούμε. Ναι, θα γίνει η γενική συνέλευση. Και είστε αποφασισμένοι γίνει... γι' αυτό, αυτό εννοώ. Για την ώρα, ναι, αυτό. Για την ώρα είστε αποφασισμένοι. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι κάπου ήρθε, θα έρθει ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι έχει καλέσει και τοπικές αρχές εκεί να έρθουν, έτσι δεν είναι? Έχει έρθει ο κύριος Τζικαλάγιας. Έχει έρθει ο κύριος Τζικαλάγιας, ναι. Ο Δήμαρχος τον περιμένει. Τον περιμένετε. Η κυρία Τελιγιορίδου μας ενημέρωσε ότι είναι στην Καρδίτσα. Είναι εκτός? Είναι εκτός, μάλλον θα έρθει αύριο. Θα έρθει αύριο, μάλιστα. Τι θα τους πείτε όλους αυτούς, κύριε Κέντρο? Τον κύριο Τζικαλάγια τον ενημερώσαμε πως έχει κατάσταση. Ναι. Ο διευθυντής του σχολείου μας τον έκανε μια ξενάγηση. Ναι. Να δει τα πατώματα που είναι έτοιμα να φύγουν, ε? Ναι, ναι, ναι. Και μας είπε ότι θα προσπαθήσει να το λύσει το ζήτημα. Δηλαδή να πάει στο Υπουργείο Παιδείας και να δοθούν οι αναπληρωτές που χρειάζονται για να έχουμε και πάλι τρία τμήματα στην πρώτη. Δεν ξέρω, αυτό, δεν, αυτό είναι το βασικό. Έτσι μας είπε ότι απλά θα προσπαθήσει να το λύσει. Θα προσπαθήσει να το λύσει. Ο κύριος Δήμαρχος, οι υπόλοιποι τι θα τους πείτε? Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν δηλαδή οι υπόλοιποι? Το κύριο Δήμαρχο θα θέσουμε το ζήτημα του εγγράφου των τεχνικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Πάνω σε αυτό πατάμε, σε κύριο λόγο. Περίπτωση να έχουμε ένα σύγχρονο κτίριο για το τρίτο γυμνάσιο υπάρχει ή έτοιμα δικό σας, κύριε Κέντρο? Δεν μπορεί 2020 να υπάρχουν ακόμα κτίρια τα οποία δεν έχουν πλάκα, δεν έχουν πάτωμα και έχουν ξύλινο πάτωμα που κρατάει όλο το σύστημα.
Ένα αυτό κτίριο είναι... για το τρίτο γυμνάσιο θα το έχουμε ή όχι? Αυτό αν υπάρχει βούληση από Δήμο, Περιφέρεια κτλ. Μπορεί να πάει στο πρώτο γυμνάσιο. Στο πρώτο γυμνάσιο, ακριβώς. Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να γίνει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Όχι βέβαια. Άρα το αίτημά σας κύριε Κέντρο είναι να μετακομίσετε, να πάτε στον χώρο του πρώην γυμνασίου, ας πούμε, του πρώτου. Όχι, δεν είναι το αίτημά μας αυτό. Το αίτημά μας είναι σε πρώτη φάση να επαναφέρουμε. Ναι, εννοώ σαν επόμενο βήμα. Σαν επόμενο βήμα για να λυθούν διαπαντός τέτοιου είδους ζητήματα. Είναι όχι, και αυτό η μετακόμισή σας. Η συνεδρίαση για τέτοιο θέμα δεν μπορώ να σας απαντήσω στο θέμα. Μένετε προς τιμή στα τρία τμήματα. Μάλιστα. Αυτό σε πρώτη φάση που μας ενδιαφέρει σαν σύλλογος αλλά και σαν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι θα πρέπει τα τμήματα να επανέλθουν σε τρία. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο στην παρούσα στιγμή αυτή να γίνει οποιαδήποτε μετακόμιση σε οποιοδήποτε σχολείο. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Κέντρο, εγώ σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και αν θα δοθεί λύση. Μέχρι και αύριο το απόγευμα ξανά Γενική Συνέλευση για το αν θα παρατείνετε την αποχή των παιδιών σας από τα μαθήματα και από Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.